Μαλλί, Χεκέλ, Φαρές. Είναι παραδείγματα παλαιά. Και τώρα είναι ένα ερώτημα. Αυτές οι τρεις λέξεις, Μανί, Χεκέλ, Φαρές, αυτές οι λέξεις, μήπως τυχόν υπάρχει κίνδυνος να έχουν την εφαρμογή τους στη σημερινή μας εποχή? Μήπως κάπου ο Θεός γράφει και εμείς δεν το πήραμε χαμπέρι, δεν πήραμε είδηση, αλλά μοιάζομαι σαν τους, σαν τον Βαλτάσαρ που από ώρα σε ώρα το ρολόι χτυπούσε 12. Μη μοιάζομαι σαν τους, κατοίκους των Ιερουσαλήμων που έφτασε η απόδοση του Θεού και αυτοί δεν πήραν χαμπάρι. Μήπως μοιάζομαι σαν τους κατοίκους της Μαρτινίκας που διασκέδαζαν το βουνό από ώρα σε ώρα, ήταν έτοιμο να ανοίξει, θα τους κατακάψει. Μήπως μοιάζομαι σαν το πλοίο το Ιτανικό που μέσα οι Λόρδοι διασκέδαζαν και από ώρα σε ώρα επλησίαζε ο Θεός επάνω στα άγρια κύματα να γράψει Μανίτσα και Ελφαρές. Μήπως και σε εμάς τη σύγχρονη εποχή μας, στο χείλη που καυχάθηκε τον πολιτισμό του, που καυχάθηκε τις επιστήμες, που καυχάθηκε τους πυράβλους τους και καυχάθηκε τα νέα και πάνω στα σύννεφα και είναι πουθενά τους αγγέλους και τα τρά των αγγέλων. Μήπως την υπερήφανο αυτή είναι γενιά, την πονηράν και Μιχαλίδα. Μήπως αδελφοί μου έφτασε η ώρα να γράψει ο Θεός Μανίτσα και Ελφαρές. Αδελφοί, ανησυχώ. Ανησυχώ πολύ. Δεν είμαι προφήτης. Δεν είμαι Υιός προφήτη όπως λέγω. Είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως και εσύ. Και εσείς όλοι. Αλλά πιστεύω εις το Ευαγγέλιο. Πιστεύω εις την Αποκάλυψη. Πιστεύω στους προφήτες. Πιστεύω και βλέπω ότι τα σημεία έρχονται. Είναι σημεία φοβερά τα οποία έρχονται και μας προδοποιούν και μας κάνουν όλους να ξυπνήσουμε από το δανάστημο ύπνο της αμαρτίας και της απιστίας, αδελφοί. Και πώς, αγαπητοί μου, να με ανησυχώμε. Ας ρίξω ένα βλέμμα στον διεθνή ορίζοντα. Γιατί σήμερα δεν είναι μόνο οι πατρίς μας, αλλά είναι ολόκληρος ο κόσμος. Ας ρίξουμε ένα βλέμμα στον τον πλανήτη μας όπως το συλλαμβάνουμε με την τηλεόραση, με τα μηχανήματα, με τις εφημερίδες. Διότι σήμερα το κάτι που γίνεται σε ένα άκρο της γης το μαθαίνουμε αμέσως. Ας ρίξουμε λοιπόν το βλέμμα μας επάνω στην ευρώδια σφαίρα στον πλανήτη αυτό που κατοικούμε. Όταν, αδελφοί μου, Ακούω, όταν ακούω ότι ένα έθνος μεγάλο, ένα έθνος το οποίο εκτελείται από τα συντηρητικότερα έθνη, ένα έθνος που εκαυχάτω για την αυστηρότητα των ηθών του, ένα έθνος που εκαυχάτω για τον πουλτανισμό του, την αυστηρότητά του, ένα έθνος που ετήρει αυστηρός την Κυριακή ημέρα, να βλέπω τώρα να λαμβάνει απόφαση να καταργεί την Κυριακή ημέρα. Και να είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν την ημέρα της Κυριακής. Όταν ακούω ότι επάνω στο μεγάλο αυτό έθνος που ευασίλευσε χίλια και πλέον χρόνια επάνω στην Ευρώπη ως πέρα, όταν ακούω ότι μέσα στο Λονδίνο και μέσα στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν ο Θεός να φρίξει, φρίξει ο άνθρωπος στο μυαλό του ανθρώπου, ντρέπεται να το πει μέσα στην έθνος αυτή. Όταν ακούω και διαβάζω ότι μέσα στο έθνος αυτό υπάρχουν 1.000.000 ανώμαλοι τύποι, οι οποίοι δεν θέλουν πλέον να ζήσουν σαν άντρες, αλλά να ζουν παρανόμως με άντρα και να πιάνουν ανδρόγυνα σατανικά. Όταν ακούω ότι η Βουλή, μαζεύτηκε η Βουλή ολόκληρη των Λόρδων και ψήφισαν νόμων και αναγνωρίζουν τα παράνομα αυτά ζέγγι, εις τρόπον ώστε να ζουν ένας άντρας με έναν άντρα, ο ένας ως άντρας, άλλος ως γυναίκα. Όταν βλέπω αυτά τα πράγματα και ακούω τα πράγματα αυτά, εξίσταμαι και φρύτω, αδελφοί μου, πρωτοφανή πράγματα σε μια χώρα η οποία ήταν άλλοτε κέντρο ευλαβίας και πίστεως προς τον Θεό. Μια χώρα που εντύπωσε το Ευαγγέλιο σε εκατομμύρια βιβλία και τα διέσπρωσε στον κόσμο. Να καταργεί την Κυριακή ημέρα, να αναγνωρίζει ως θεσμών ιερών των θεσμών της ομοφιλοφιλίας, να βλέπω αρχιεπισκόπους να υπογράφουν τους μέσα τους νόμους αυτούς. Φρύτω και εξίστε με, αδελφοί μου, και λέγω τα σημεία των καιρών κατάφτασαν εις την γη αυτή. Και όταν βλέπω ένα άλλο έθνος ευγενέστατον και ηρωικότατον που γέννησε υπότας και μεγάλους άνδρας, όταν βλέπω αυτό, όταν βλέπω το Παρίσι καταπληροφορούμενο, είναι η πόλη της πορνείας, η πόλη από την οποία βγήκε η μόδα, η εξωφρενική μόδα, η πόλη εκείνη που ξεγύρωσε από τις γυναίκες και παρουσιάζει διαρκώς φιγουρούνια για να εξεφτελεί στην ανθρώπινη τη γυναικεία φύση. Όταν βλέπω ακόμα, όταν ακούω ότι ένα άλλο έθνος που εταιρεί το άλλοτε ως κέντρο ορθοδοξίας, όταν ακούω ότι από τα ραδιοφωνά του εφημερίδες μέρα νύχτα κηρύσουν την αθεία αναφαντών, όταν βλέπω ένα άλλο κράτος να συγκεντρώσει
όλα τα κεφάλαια του κόσμου και να ζει καπιταλιστικός και εγωιστικός και ακόμα χειρότερο να έχει ιδρύσει φάμπρικα και να τροφοδοτεί ολόκληρο τον κόσμο με σφρωτάτας ταινίας γκαξτερικάς και σφρώτατας. Όταν ακούω αυτά τα πράγματα και φρύτω και λέγω τι να είπω. Μου έρχεται να πω και εγώ με τον Δαβίδ ότι πάντες εξέχνηταν, πάντες τυχριόντουσαν, ουχέστη ποιόν, ουδείς που ποιόν Χριστότητα ουδνό. Μου έρχεται να είπω αυτό που λέγει ο άλλος προκλήτης, ο Σιέ, ότι αγά και πόν, αγά και μοιχεία και ψεύδες και πόνος και αίματα επί αίματης δίγουση. Είναι είπο του Ιερεμίου ότι η αναλάξη διώξει το δέρμα αυτού και ο κόσμος αυτός δυματικός τα κακά θα αλλάξει να κάνει το κακό. Ή έρχεται να είπω του Μιχαίου να είπω ότι πλέον είναι η ψυχή μου, αλίμονο ψυχή μου, απόλυτον έζησε, δεν υπάρχει πλέον εξαβής επί της γης, εξέλιπε πλέον η ευλάβεια και ρωτή. Και να είπω του Δαβίδ, άνθρωπος εν την ιόν μου σήκε, θα συνελήσει την αισιονιότητα αυτή. Όλα αυτά. Και τότε βλέπω επάνω στα μέρια, θα έρθει, βλέπω το χέρι του Θεού να γράφει. Τι να γράφει, μα νύχτα και παρέ. Ναι, το γράφει, γεροτέχνη. Παίρνει, λέγει κάπου ο ψαλμοδός, θα κρίνει ο Θεός τα έθνη. Θα τα κρίνει ο Θεός τα έθνη, όλα τα έθνη. Και ο παντός θα κρίνει τα έθνη, τα μεγάλα και ισχυρά τα έθνη, αγαπητοί μου χριστιανοί. Διότι αυτά εγκλημάτισαν περισσότερο και μέσα στον σώμα των πατών και τραδικιών και των προδεξιών των στείλουν ολόκληρα τα μικρά έθνη. Θα τιμωρήσει ο Θεός, κρίνει ο Θεός, σκύνει ο Θεός, κρίνει ο Θεός την γη, ταλαχτίζουν τα έθνη. Βλέπω την πλάστηκα του Θεού να ζυγίζει τα έθνη. Στη Αγγλία που εγκλημάτισες με την αισχρά διπλωματία σου και επιστρέφεις η πόλη των θαλασσών η μεγάλη, η νεωτέρα Βαβυλών, θα πέσεις και θα εξαλειφθείς από τον χάρτη της γης ως αισχρά αυτοκρατορία του κόσμου. Και στη Γερμανία που υπερηφανεύτης και νόμισε ότι είσαι το ισχυρότερο κράτος, ετοιμοποιείς και ετοιμοποιείς ακόμη περισσότερο και τα βορρά σου εγκλήματα. Και στη Ρωσία με την αθελεία σου που εκείνη στον κόσμο ολόκληρο θα ζυγιστείς κι εσύ και πάνω στο Κρεμλίνο θα γραφτεί για μια άλλη φορά να νύχτα και αλφαρές. Και εσύ Αμερική με τα τεράστια αποθέματά σου και με το πολυγούν και με το σεσχάς ειδοποιού σου που ενώνει στον κόσμο ολόκληρον θα γράψει ο Θεός επάνω εις το άγαλμα της ελευθερίας σου, της σχεδής ελευθερίας σου, θα γράψει με νύχτα και αλφαρές. Και εσύ αγαπητή μου Πατρίσια δεν θα μείνεις εκτός της δίκης του Θεού διότι και εσύ εγκλημάτισες. Διότι εσύ εισέβησες, διότι εσύ εμπλασίμησες τα όσια και τα αερά και ανήκεις τα παραδόσεις της φυλής μας και έγινες λαός, ως λαός αλλοφύλων και ανθρώπων οι οποίοι καταβαθούν τις παραδόσεις τους. Και θα ακουστεί και σε εμάς λαός μου γηκέ λαός, τι επίσασαι και τι μεταπέτωκας, αντί του μάνα χωρί και αντί το αγαπάν διαβολέσμε, λαός μου τι επίσασαι, ελάς μανίστα και αρφαρές.